κοριτσιά, τι γίνεται. Ε, κοριτσιά. Πώς είναι ματερχία. Τι κάνετε. Ε, το ξέρουμε κι εμείς. Ναι, κι εμείς το ξέρουμε. Σας αγαπάμε. Είμαι παρευτυχής. Ξαναμπήκα στο χωριό μου, στη Φάρμα, στη φαμίλια μου. Μου λείψαν τα πάντα. Οι μυρωδιές, τα αρώματα, τα χρώματα, η βροχή, η ομίχλη, οι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Τώρα τους χαζέψω. Γιατί είναι υποδοχή που μου φύλαξαν αυθόρμητα οι συνάδελφοι, οι συναγωνιστές και οι συνάνθρωποι και ελπίζω να τους δικαιώσω για την χαρά που πήρα. Μιχάλη, το είπα! Το είπα εγώ ότι θα είσαι σπίτι! Ναι, ρε! Μιχάλη! Ωραία! Σου έχω ετοιμάσει το κρεβάτι σου! Το ήξερα! Ωραία! Το είπα σε όλους ότι... Ωραία! Πάρε με αγκαλιά! Πάρε με αγκαλιά! Όχι, ρε! Η μέση του, ρε! Άστο, ρε! Είναι δυνατός! Είναι απίστευτο να ξαναβλέπεις τον Μιχάλη χαρούμενο, σαν να ήρθε στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Έχουμε γίνει οικογένεια τελικά. Ήταν απίστευτο να βλέπω τα ματάκια του να ξαναχαμογελάνε, η φωνή του να ακούγεται, σαν να γύρισε κομμάτι πιο όριμος. Γιατί πέρασε και αυτή την εμπειρία του αγώνα που έδωσε για να φύγει και δεν ήταν αγώνας. Αυτό ήταν σαν μάχη. Κρεμόταν με το ένα χέρι να μην πέσει. Και έπεσε και η αγάπη του κοινού ήρθε σαν θεία χάρη και τον ανέβασε πάλι πάνω σε εμάς. Παιδί μου! Μαμά μου! Ήπια μπύρες! Σαν να μην πέρασε μια μέρα! Παιδιά! Τις μπύρες τις ίδιες! Πήγε να πιει μπύρες! Ναι! Και ήρθε ο Μιχάλης! Ναι ρε! Θα τον κατσιάσω στις αγκαλιές, στα φιλιά, θα φάει μία, θα έχει μία βεντούζα πάνω του ο Μιχάλης, μόνιμη, μία βεντούζα 49 κιλών πάνω του θα έχει ο Μιχάλης πλέον. Αχ, αγόρι μου, ήρθε ο Μιχάλης ρε. Αρχηγέ, τι γίνεται, ε. Καλά, όλα καλά. Τον νίκησες επιτέλους. Επιτέλους, ρε. Επιτέλους. Τώρα το μαξιλάρι μου, όποιος το πήρε, θα μου το φέρει. Η Μαρία η Μιχαλοπούλου το πήρε. Είχα κρατήσει το στρώμα του. Κανονικά όταν φεύγει κάποιος βγαίνει όλο το στρώμα, δεν περιμένεις κανένα, τελείωσε, είναι νεκρό το κρεβάτι. Εγώ έφτιαξα όλο το δωμάτιο. Το καθάρισα, έφυγε το Jurassic Park που υπήρχε πίσω από τα μπαούλα και σε κρυμμένες γωνιές, φασίνα 7 φορές με σαπούνια. Είχα ετοιμάσει και το κρεβάτι του Μιχάλη σαν να τον καλούσε να γυρίσει πίσω. Ήταν απίστευτη στιγμή. 5 φορές φασίνα με μπουγάδα και από πίσω είχε αράχνες. Πίσω από εκεί, πίσω από το κάθε κρεβάτι, τα άστρωσα όλα. Τους ανάγκασε όλους τους που μένουν στο δωμάτιο να μην μπορούν να κάνουν ατασταλία. Γιατί, επειδή υπάρχουν από το τσουβάλι στρωμένο παντού, οποιοδήποτε μπει με οποιοδήποτε παπούτσι, αμέσως ξέρουμε το νούμερο του παπουτσιού και τι παπούτσι είναι. Το καθημερινό.